Με ειδικό μηχάνημα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, ελέγχουν αν έχουν σημαθεί τα δεσποζόμενα ζώα με το τηλεοπτικό φακό να καταγράφει καρέ-καρέ την όλη διαδικασία στην περιοχή του Καράβολα. Φέρνω εδώ το σκυλάκι μου βόλτα. Φυσικά είναι ένας πολύ ωραίος χώρος, πρέπει να τον προφυλάσσουμε, να καθαρίζουμε τις ακαταρσίες των σκυλιών μας. Πρέπει οπωσδήποτε να τα έχουμε τσιπαρισμένα, εμβολιασμένα για το κοινό καλό. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της εκστρατείας του Δήμου Ηρακλείου για να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες, τους ανάδοχους δεσποζόμενων ζώων, ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε άνθρωποι και ζώα σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, σε ένα μοναδικό πάρκο όπως είναι το πάρκο του Καράβολα. Νομίζω ότι αν δείξουμε την ευθύνη που πρέπει να δείξουμε απέναντι και στα ζώα, απέναντι και στο περιβάλλον και στο πάρκο, μπορεί να υπάρχει μια πολύ αρμονική συνύπαρξη ζώων και ανθρώπων. Όπως διαπίστωσαν οι αρμόδιοι, ένας μικρός αριθμός ζώων δεν ήταν τσιπαρισμένα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ζώων δεν είχαν βάλει λουρί στα κατοικίδια τους, με συνέπεια να κυκλοφορούν ελεύθερα στους κοινόχρηστους χώρους. Γιατί κυκλοφορούν και παιδάκια εδώ πέρα και ηλικιωμένοι. Βρήκαμε 15 περιπτώσεις οι οποίες είχαν τσιπ, είχαν βιβλιάριο υγείας, τα σκυλιά δεμένα με λουρί, θα επαναληφθεί και στο μέλλον και σε εντατικότερο ρυθμό. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, αυτά αγγίζουν τα 300 ευρώ. Στη διάρκεια των ελέγχων δεν βεβαιώθηκαν πρόστιμα, καθώς μεικτά κλιμάκια προχωρούσαν σε συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες ζώων, δίνοντας χρονικό περιθώριο λίγων ημερών για τη σήμανση των ζώων τους. Μέχρι τώρα και στον ένα μήνα που έχει περιέλθει, επαναλαμβάνω, η αρμοδιότητα, δεν έχουμε βεβαιώσει πρόστιμα. Η έλεγχη είναι προληπτική. Οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει πάντα να το κρατάνε με το λουράκι. Θα πρέπει πάντα να είναι σημασμένο. Σήμερα τα στοιχεία είναι ικανοποιητικά, γιατί βλέπουμε συμπολίτες μας που έχουν πλήρη συνέστηση της ευθύνης. Την ίδια ώρα, φωτιά έχουν πάρει καταγγελίες δημοτών προς τη Δημοτική Αστυνομία σε σχέση με την ευζοία των ζώων σε οικίες, με άντρες της Δημοτικής Αστυνομίας να προχωρούν σε έρευνες σε σπίτια, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τηρούνται ή όχι οι κανόνες ευζοίας. Είναι όσον αφορά τους θορύβους, τα γαβγίσματα, αλλά και την τυραννία που υφίστανται σε ορισμένες ταράτσες σπιτιών στην πόλη του Ηρακλείου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία της σημερινής μας συζήτησης να μεταφέρω μήνυμα προς τους συντιμότες, σε αυτούς τους άνθρωπους, τους φιλόζωους που αγαπάνε τα ζώα, να τηρήσουν και να αποδείξουν την αγάπη τους στην πράξη.